Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι ως άνθρωπος της αγοράς σε ένα πάνελ με τόσο σημαντικούς καλεσμένους σήμερα, εξειδικευμένους στο επιστημονικό τους επίπεδο. Εγώ θα προσπαθήσω να προσεγγίσω το θέμα από την οπτική γωνία της αγοράς και πώς αυτή ανταποκρίνεται στην πράγματι παγκόσμια πρόκληση της κλιματικής αλλαγής. Ως γνωστόν, οι μεταφορές εν γέννη ευθύνονται για το σχεδόν 25% των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και ο πιο γοργά αναπτυσσόμενος κλάδος. Αυτό σημαίνει ότι έως το 2030 θα έχουν αυξηθεί κατά 20% και κατά 50% έως το 2050. Προφανώς, πρέπει να αναλυφθεί δράση προς την αντίθετη κατεύθυνση. Σύμφωνα με τον στόχο που έθεσε η Συμφωνία του Παρισίου, που απαιτείται η αλλαγή αυτής της τροχιάς, όπως προανέφερα, και προϋποθέτει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος ηλεκτροκίνητης μετακίνησης, που περιλαμβάνει διάφορους τρόπους στο πλαίσιο των αρχών των βιώσιμων μεταφορών. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, θα πρέπει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, και όταν λέω ηλεκτρικό αυτοκίνητο, είναι αυτά που χρησιμοποιούν κάποιας μορφής ηλεκτροκίνηση, δηλαδή είτε τα αμιγώς ηλεκτρικά, είτε τα υβριδικά, είτε τα plug-in hybrid κλπ., θα πρέπει να αντιστοιχούν έως το 2030 στο 35% των αυτοκινήτων που θα πωλούνται. Η αυτοκινητοβιομηχανία εργάζεται πολύ σκληρά και παρά την αρνητική δημοσιότητα τελευταία προς την κατεύθυνση αυτή και μάλιστα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος κλάδος της οικονομίας μετά αυτών της τεχνολογίας, της πληροφορικής και της υγείας σε δαπάνη στην έρευνα και ανάπτυξη. Τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης όσον αφορά τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου είναι προφανή, δεν χρειάζεται να τα συζητήσουμε σήμερα. Όμως έχουν και ωφέλη πέρα από τα αμιγώς περιβαλλοντικά. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν πάρα πολύ καλή σχέση απόδοσης ενέργειας. Είναι πάρα πολύ δηλαδή efficient. Ενώ τα αυτοκίνητα του συμβατικού καυσίμου μετατρέπουν σε κινητική ενέργεια μόνο το 20% της ενέργειας που περιλαμβάνεται στο καύσιμο, ένας ηλεκτροκινητήρας μπορεί να μετατρέψει το 60% της ενέργειας που περικλείεται μέσα στο συσσωρευτή σε κινητική ενέργεια. Δηλαδή είναι κατά 30% πιο αποδοτικά. Αυτή η κατά τρεις φορές καλύτερη ενεργειακή απόδοση έχει από μόνη της πολύ μεγάλα οικονομικά ωφέλη, διότι εξοικονομεί ενέργεια, που είναι το προφανές, αλλά από την άλλη εξασφαλίζει παραγωγικούς πόρους που μπορούν αφενός να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή άλλων προϊόντων και υπηρεσιών και παράλληλα συντελούν στην αειφορία του πλανήτη μας. Για μια χώρα σαν την Ελλάδα, όπου δαπανά περίπου 9 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε καύσιμα για τη μετακίνηση του πληθυσμού της, αυτή η εξοικονόμηση είναι της τάξης των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Απλώς έτσι για να έχουμε μια ένδειξη τάξης μεγέθους. Παράλληλα όμως, συντελείται και μια άλλη επανάσταση. Είναι αυτή της αυτόνομης οδήγησης σε συνδυασμό με την υιοθέτηση της κοινωνικής καινοτομίας, του share economy, όπως αυτή έχει επικρατήσει να τη λέμε. Αυτές οι δύο εξελίξεις συντελούν στην υπέρβαση σε ένα βαθμό, μικρό ή μεγάλο ακόμα δεν ξέρουμε, του μοντέλου ιδιοκτησίας του αυτοκινήτου. Από ένα μοντέλο αποκλειστικής χρήσης σε ένα μοντέλο πιο κοινής χρήσης. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί στην αποδοτικότερη αξιοποίηση του αυτοκινήτου ως κεφάλαιο, ως asset. Αξίζει να σημειώσω ότι ένα αυτοκίνητο ιδιωτικό σήμερα περνάει πάνω από το 90% του χρόνου του σταθμευμένο. Δηλαδή, ως κεφάλαιο δεν αξιοποιείται. Με τα μοντέλα της κοινής χρήσης βελτιώνεται και με αυτόν τον τρόπο η αειφορία της οικονομίας μας και η καλύτερη αξιοποίηση ενός
ενός παγίου, ενός asset, οδηγεί σε εξοικονόμηση πάλι παραγωγικών πόρων για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες ή για μελλοντικές χρήσεις και τη μελλοντική γενιά προφανώς. Συνεπώς και με αυτόν τον τρόπο έχουμε εξασφαλίσει οικονομική αειφορία λόγω της τεχνολογικής επανάστασης. Συνοψίζοντας, η ηλεκτροκίνηση από μόνη της οδηγεί σε οικονομική αειφορία, ειδικά αν ο ηλεκτρισμός που παράγεται προέρχεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το αυτόνομο αυτοκίνητο και η αλλαγή από το μοντέλο ιδιοκτησίας σε μοντέλο κοινής χρήσης του αυτοκινήτου σε κάποιο βαθμό οδηγεί σε αποδοτικότερη χρήση του αυτοκινήτου ως κεφαλαίου και συνεπώς σε αειφορία. Και οι παραπάνω, παραπάνω εξελίξεις δημιουργούν οικονομική ανάπτυξη με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων κλάδων και επέκταση σε ένα εντελώς νέο φάσμα υπηρεσιών που θα προσφέρονται εν κινήσει στους επιβάτες. Αυτή είναι μια εντελώς νέα αγορά που σύμφωνα με έρευνα της McKinsey έως το 2030 θα έχει μέγεθος της τάξης του 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Συνεπώς δεν πρέπει να φοβόμαστε, όπως είπε η κυρία Δούση, την τεχνολογία και τις νέες τάσεις. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία ανάπτυξης όχι μόνο για τις μεγάλες χώρες παραγωγούς αυτοκινήτων, αλλά και για τις μικρότερες όπως είναι η χώρα μας. Είναι κάτι τέτοιο δυνατό? Πιστεύω πως είναι. Το πρόσφατο παράδειγμα της Τέσλα που ίδρυσε στο ερευνητικό κέντρο στο Δημόκρητο, ένα μικρό κέντρο ανάπτυξης, δείχνει και την εμπιστοσύνη που έχει στο εγχώριο ερευνητικό δυναμικό, αλλά και μια ευκαιρία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον για να διαχυθεί στην παραγωγική οικονομία αυτή η τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί σε αυτό το ερευνητικό κέντρο? Θα δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των νέων τεχνολογιών? Θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των ευκαιριών που θα φέρει αυτή η τεχνολογική επανάσταση ή θα υιοθετήσουμε παθητικά το νέο μοντέλο, όπως δυστυχώς συνήθως κάνουμε, χωρίς να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη για την οικονομία και την κοινωνία? Γιατί εν τέλει πρέπει πάντα, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η επιδιωκόμενη οικονομική αειφορία να περιλαμβάνει οπωσδήποτε και την κοινωνική αειφορία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαρακάκη. Πριν δώσω τον λόγο στο κοινό για κάποιες ερωτήσεις ή παρατηρήσεις, θα ήθελα να αποδεσμεύσουμε από το πάνελ τον Υπουργό Μεταφορών της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης, ο οποίος έχει ζητήσει να φύγει εγκαίρως, πιθανόν για ένα επόμενο ραντεβού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, που ήσασταν μαζί μας. Γεια σας. Ωραία. Συνεχίζουμε τη συζήτηση. Αν υπάρχουν παρατηρήσεις ή ερωτήσεις προς κάποιον από τους συμμετέχοντες στο πάνελ. Τότε να κάνω εγώ μια ερώτηση στον Ανδρέα Παπανδρέου, αν μου επιτρέπετε. Ορμόμενη από την Εμμανουέλα Δούση, η οποία μίλησε προηγουμένως για την οικονομία και την κλιματική αλλαγή, θυμάμαι μια φράση, αναφέρθηκες, Ανδρέα, στον Τζέφρι Σάξ προηγουμένως. Θυμάμαι ότι πέρυσι ήταν στην Αθήνα, καλεσμένος, και είχε πει την φοβερή φράση που δεν θα ξεχάσω, ότι η Ελλάδα θα μπορούσε, το έχω σημειώσει πάλι, θα μπορούσε να είναι η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ολόκληρης της Ευρώπης, αν αφοσιωθεί, αφιερωθεί πάνω στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πιστεύω ότι είναι μια άποψη που την συμμερίζεσαι κι εσύ και θα ήθελα πραγματικά δύο λόγια πάνω σε αυτό το πολύ σημαντικό στοιχείο. Ναι, ακούγομαι. Νομίζω ναι. Okay. Ναι, πράγματι, ο Τζέφρι Σάξ είχε έρθει ακριβώς για για τα εγγένεια του UNSTSN Ελλάδα
και επ' ευκαιρία πράγματι παρουσίασε αυτή την θέση. Θυμόμαστε ίσως πριν την κρίση κάποια στιγμή σχέδια Desert Tech με την Βόρεια Αφρική να παρέχει ενδεχομένως και έχουν γίνει μελέτες όλη την ηλεκτρική ενέργεια κάλυψη της Ευρώπης. Οπότε πραγματικά είναι εφικτό και μάλιστα είναι παράλογο, μια άλλη εικόνα που έχουμε, είναι παράλογο να έχουμε τη Γερμανία να είναι οι μεγαλύτεροι χρήστες ηλιακής ενέργειας που δεν έχουν την ηλιοφάνεια που έχει η Ελλάδα, αντί ουσιαστικά να παρέχουμε εμείς την ηλιακή ενέργεια για όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Όπως και αντίστοιχα μπορούν από πλευράς αιωλικής ενέργειας στη Βόρειο Ευρώπη να παρέχουν για την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό θέλει το κεντρικό στοίχημα εκεί πέρα, είναι η εξέλιξη του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο λύνει και το πρόβλημα του ότι η ηλιακή και αιωλική ενέργεια είναι διακεκομένη, σε συνδυασμό είτε με μπαταρίες είτε με διασύνδεση, όταν μια χώρα δεν έχει ανάγκη ρεύμα, αυτό το παρέχει σε μια άλλη χώρα, όταν είναι δικτυωμένη. Οπότε, σαφώς, εκεί θα μπορούσε να είναι πολύ λαμπρό πεδίο ανάπτυξη. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παπανδρέου. Ναι, κύριε Καρά. Ναι, ναι, παρακαλώ. Βεβαίως, είμαι και εγώ υπέρ της δικτύωσης. Δεν είμαι καθόλου υπέρ της ιδέας η Ελλάδα να προσπαθήσει να συγχρονιστεί με την Σαχάρα, ας πούμε, για να δώσει ενέργεια σε όλη την Ευρώπη. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Αυτό είναι για να ξεχάσουμε εκείνο το οποίο είπε και ο Ανδρέας και εγώ και κυρίως ο κύριος Κουστό, ότι χρειαζόμαστε μια άλλη αίσθηση αξιών. Πρέπει να μπει μέσα η φύση στις αξίες μας. Στην Ελλάδα έχουμε καταπατήσει την φύση. Και θέλω να πω ότι ιδίως η ηλιακή ενέργεια δεν είναι πασπαρτού. Είναι ορισμένα μέρη που είναι ανεπίτρεπτο να γίνονται αυτά τα οποία έχουν προσπαθήσει να γίνουμε. Γι' αυτό τόνισα στην ομιλία μου την απόλυτη ανάγκη περισσότερο εντατικής χρήσης της ενέργειας. Να μην χρησιμοποιούμε τόση ενέργεια. Αυτό σημαίνει βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Αυτό σημαίνει, όπως είπε ο κύριος Σαρακάκης, την κοινή χρήση αυτοκινήτων και την αλλαγή του τύπου αρχιτεκτονικών. Είναι εξαιρετική η δική του συμβολή. Αλλά είμαι ριζικά αντίθετος. Όσο είμαι υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είμαι ριζικά αντίθετος στην ιδέα ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πασπαρτού, είναι λύσεις. Αυτό είναι και τέλειωσε. Διότι αυτό οδηγεί σε καταστροφές που ακριβώς καταπολεμούμε την κλιματική αλλαγή για να αποφύγουμε, δηλαδή καταστροφές στο φυσικό τοπίο και στην φύση γενικότερα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρά. Ο κύριος Κουστό θέλει να κάνει μια παρατήρηση. Thank you. I just wanted to piggyback on what you said, which was that nature can be a huge inspiration and asset to some of these solutions. And we have to look at the fundamental laws of nature that makes things exist for the long term. It's adaptation, diversification, and of course, evolution, so to speak. If we look at energy systems around the world, and notably here in Greece, we would need to look at, to satisfy economic development in a sustainable way, and I hate that word sustainable, by the way, to look at not only wind and solar, which are peak energies, which require storage for off-peak times, but also you mentioned geothermal and OTEC, which are baseline energies which provide constant power. So with a diversification of energy sources, I believe this is part can be part of the solution. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό στην Εμμανουέλα Δούση.
Και στη συνέχεια στον Ανδρέα Παπανδρέου. Θα ήθελα να πω ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι πρόβλημα αμυγός περιβαλλοντικό και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο. Νομίζω ότι είναι λάθος να αντιμετωπίζεται ως αμυγός περιβαλλοντικό πρόβλημα. Είναι πρόβλημα οικονομικό, βγήκε από όλη τη συζήτηση αυτή. Είναι πρόβλημα κοινωνικό, ακόμα και ηθικό, απέναντι στις επόμενες γενιές που θα ζήσουν σε αυτό τον πλανήτη. Άρα, τι κάνουμε. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να εναρμονίσουμε την ενεργειακή μας πολιτική με την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πρώτο κρατούμενο που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ένα δεύτερο κρατούμενο είναι ότι όλοι πρέπει να συμβάλλουν σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Όλοι. Το κράτος που πρέπει να δείξει την κατεύθυνση, τοπική αυτοδιοίκηση, οι πολίτες. Και βεβαίως, πολύ μεγάλο κρίσιμο ρόλο έχει η επιχειρηματική κοινότητα, η οποία θα πρέπει να δείξει ή μάλλον θα έλεγα να ανοίξει το δρόμο για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών. Ευχαριστώ. Ανδρέα. Ναι, ήθελα να πω πρώτα ότι καταρχήν συμφωνώ με κάτι άλλο που είπε ο Κώστας Καράς, ότι η αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής δεν είναι επιλογή. Είναι απαραίτητη, είναι βασικός άξονας για να το πείσουμε και να αποφύγουμε πολύ βαριές καταστροφικές συνέπειες. Αυτό καταρχήν είναι σαν καθοριστική πηξίδα. Τώρα, όταν εγώ αναφέρθηκα στην ηλιακή αιωλική ενέργεια σαν μια σημαντική πηγή και μια στροφή για την Ελλάδα, εννοείται ούτε φανταζόμουν ότι θα γίνουμε εμείς μια χώρα που θα παρέχουμε όλη την ενέργεια στην Ευρώπη. Είναι συνδυασμός με όλες τις άλλες αλλαγές που να γίνουν, οι κοινωνικοπολιτικές, πολιοδομικές, ο τρόπος που εξοικονομούμε ενέργεια. Αλλά σίγουρα, αν έχουμε την πρόκληση αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής, το επίπεδο στο οποίο πρέπει να αυξήσουμε παγκοσμίως τη χρήση των ανεώσιμων μορφών ενέργειας και πολλών μορφών ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι το οποίο μπορεί να είναι και πρόκληση και είναι ευκαιρία με όλες τις επαναστατικές αλλαγές που μπορούν να γίνουν. Τέλεια. Η συζήτησή μας έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που την παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Φαμπιάν Κουστό, τον Ιωάννη Σαρακάκη, τον κύριο Καρά, τον Ανδρέα Παπανδρέου, την Εμμανουέλα Δούση και τη Μαρία Δαμανάκη που έφυγε πριν από λίγο. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.